Τι στήρισαν τα μέλη του Κισέα μετά τη συνεδρίαση. Υπήρξαν όμως κάποια μηνύματα. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει τις πληροφορίες. Γιώργος, σε ακούμε. Και παρότι Νίκο, όπω ορθά επισήμανε στα στόματα μετά την ολοκλήρωση τη συνεδρίαση, παρέμειναν ερμητικά κλειστά, το μήνυμα που εξέπεμψε το Κισέα ήταν διτό. Καταρχήν, παραμένουμε πιστοί στο δόγμα τη στρατηγική ψυχραιμία. Ταυτόχρονα όμω, δεν θα μείνει αναπάντητη οποιαδήποτε πρόκληση. Είναι χαρακτηριστική η φράση που φέρεται να ακούστηκε στη συνεδρίαση ότι η Ελλάδα δεν σηκώνει δεύτερα ήμια. Και αυτό, Νίκο, το μήνυμα θα συνεχίσει να εκπέμπεται με την ίδια σταθερότητα και την ίδια δυναμική. Από την άλλη, και με δεδομένη τη στάση τη αγκύρας που δεν χάνει ευκαιρία να ανεβάζει το θερμόμετρο τη ένταση, αποφασίστηκε να καθιερωθεί μια τακτική συνεδρίαση του οργάνου μία φορά το μήνα. Πηγή που παρακολούθησε τη συνεδρίαση Νίκο έλεγε στον αντένα ότι τακτο... τακτοποιήθηκαν εκκρεμότητε χωρί να προσδιορίζει το είδο του, αναζωοποιρώνοντα έτσι τι συζητήσει για την αναβάθμιση του ελληνικού πλωστασίου, για την οποία το ελληνικό πεντάγωνο στηρίζει πολλά στην Αμερικανική βοήθεια.